Ρώσες, Πετροϊκανοί, όλα τα καθαρμάτα δουλεύουν για μαζί. Φασίστες, τραπεζίτες, Πετροϊκανοί, όλα τα καθαρμάτα δουλεύουν μαζί. Κλείστε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, αυτής της συμμορίας, της ναζιστικής. Κλείστε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, αυτής της συμμορίας. Λοιπόν, συνδεθήκαμε και με το δελτίο ειδήσεων του GR. Καλησπέρα σας και από εμάς. Αντιφασιστικό συλλαλητήριο λοιπόν και πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της πρωτεύουσας. Με σύνθημα «Δεν θα περάσει ο φασισμός», 5.000 άτομα αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς την Λεωφόρο Μεσογείων, εκεί όπου είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Η ζούγκλα στον παλμό των εξελίξεων στην Καρδιά των Γεγονότων με τους καλούς συναδέρφους Πέτρο Σιδερέα και Σωτήρη Σκουλούδη. Θα ξεκινήσω τον Πέτρο Σιδερέα να μας πει τα τελευταία γεγονότα από το αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Πέτρο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε από το τώρα. Να σας πω ότι η κεφαλή της πορείας αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής. Πάνω από 5.000 κόσμος συμμετέχει στο σημερινό αντιφασιστικό συλλαλητήριο, για το οποίο έχει δοθεί κάλεσμα στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Περίπου στις 6.30 ξεκίνησε η πορεία με τελικό προορισμό, όπως ξέρουμε, τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Λεωφόρο Μεσογείων 131. Να πω μόνο ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω αποσπάσει εδώ από τους άνδρες της αστυνομίας, αναμένεται τελικά να επιτραπεί στους διαδηλωτές να φτάσουν ακριβώς μέχρι το σημείο που βρίσκονται τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, χωρίς να παρεμποδιστεί η διέλευσή τους σε κάποιο σημείο πριν από αυτά σε απόσταση ασφαλείας. Φυσικά τα ρολά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής έχουν κατέβει, ενώ βρίσκονται απ' έξω και πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σε ευχαριστώ, Πέτρο. Μια πορεία διαμαρτυρίας, ένα αντιφασιστικό συλλαλητήριο με φόντο τη στιγηρή δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα, η οποία σημειώθηκε πριν από περίπου 8 μέρες. Σωτήρης Κουλούδης, το μήνυμα λοιπόν που στέλνουν σήμερα όλοι οι άνθρωποι κατεβαίνουν στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και όχι μόνο της Αθήνας, ολόκληρης της χώρας, καθώς έχουμε και πορείες διαμαρτυρίας Θεσσαλονίκη, Σέρες, Ιωάννινα, Βόλο, Κατερίνη και Χανιά. Το μήνυμα που στέλνουν λοιπόν είναι ότι δεν θα περάσει ο φασισμός, δεν θα περάσει ο ρατσισμός. Σωτήρης Κουλούδης. Πράγματι, Λάβρο, αρκετά ηχηρό το μήνυμα με τις σημαντικές διαδηλώσεις αυτές που έχουμε, όχι μόνο σήμερα. Σήμερα κορυφώνται, θα λέγαμε, καθώς τη διοργάνωση η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ. Βεβαίως, έχουμε όμως πολύ μεγάλη συμμετοχή από διάφορους φορείς και οργανώσεις με αντιφασιστική έννοια, που δίνουν αντιφασιστική έννοια στη σημερινή διαδήλωση. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι περίπου 5.000, ίσως και λίγο περισσότεροι διαδηλωτές, περνούν έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, που βεβαίως έχουν τοποθετηθεί 5 κλούβες των ΜΑΤ και σκυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να μην συμβεί το παραμικρό. Άλλωστε όμως, όπως είπαμε, ο στόχος των διαδηλωτών είναι να φτάσουν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, έχει ήδη σκοτεινιάσει, βλέπουμε, από τις 6 είναι σε εξέλιξη αυτή η πορεία διαμαρτυρίας και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Είναι μια πορεία που θα σταματήσει έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής ή μάλλον μερικά πολλά μέτρα πριν από τα γραφεία στη Μεσογείων. Είναι μαζικό κάλεσμα, έκαναν και τα κόμματα στον κόσμο, η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ, και μάλιστα αυτό το κάλεσμα συνεπάγεται και ερμηνεύεται με 5.000 σήμερα ανθρώπους που κατέβηκαν στους δρόμους πρωτεύουσας. Βέβαια, μπορεί κάποιο από τα πλάνα αυτά να μας ξεγελάει και να μην βλέπουμε αν υπάρχουν βουλευτές ή άνθρωποι της ΓΕΣΕ ΑΔΕΔΗ. Πάντως, από αυτά που μας έζησαν καλοί συνάδελφοι, δεν διακρίναμε κάποιους βουλευτές. Διακρίναμε όμως εδώ μπροστά μας, έχουμε το κάλεσμα για το μαζικό συλλαλητήριο, για τη μαζική συμμετοχή από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα εννοώ, εκτός βέβαια Χρυσής Αυγής, η οποία Χρυσή Αυγή καταδικάζει λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα και όλες αυτές τις ενέργειες. Βλέπουμε υπάρχει ένα κοινό μέτωπο στην αντιμετώπιση όχι μόνο τέτοιων φαινομένων, δηλαδή εγκληματικών οργανώσεων, καθώς βλέπουμε τώρα ότι με το σπάσιμο των κωδικών, τους αριθμούς τηλεφώνων, θα δούμε πότε έγινε και σε ποιους έγινε το τελευταίο τηλεφώνημα του Ρουπακιά και από πού πήρε τις εντολές. Ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι, είναι σε εξέλιξη, είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και με αυτή την δικαιολογία, άλλωστε, η κυβέρνηση δεν δέχτηκε να γίνει σύγκληση των πολιτικών αρχηγών όπως είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός τους, ο Αλέξης Τσίπρας. Μια σύγκληση πολιτικών αρχηγών στην οποία θα έλεγε ναι και η Δημάρ αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Τελικά
δεν καρποφόρησε αυτή η πρόταση, θα έχουμε προημερησία συζήτηση στη Βουλή και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο αν τελικά ο Νίκος Μιχαλολιάκος Χρυσής Αυγής, ο γραμματέας Χρυσής Αυγής, θα συμμετέχει σε αυτή την συζήτηση και θα πει την άποψή του για όλα όσα διαδραματίζονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Καθώς επίσης δεν μπορεί να σημειώσουμε να είμαστε όλοι τρελοί. Έχει δεθεί και από ρεπορτάζ και πάρα πολύ καλά ρεπορτάζ οι όλες ενέργειες των μελών της Χρυσής Αυγής με τις παρανομίες και με όλα αυτά που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Σε εξέλιξη, να ακούσουμε και λιγάκι φυσικό ήχο. Βλέπουμε εδώ νέοι άνθρωποι. Γεμάτη ελπίδα, αν και είναι οι νέοι των 450 ευρώ. Παρά τα αυτά όμως, βγαίνουν στους δρόμους να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην ξενοφοβία, στη βία και σε όλα τα φαινόμενα φασισμού που παρατηρούν το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Όσο και αν διαμαρτύρεται η Χρυσή Αυγή, υπάρχει χιονοστιβάδα αποκαλύψεων. Δεν μπορούν να σου επιτραπεί έκφραση να το μαζέψουν το πράγμα από πουθενά. Έχει ξεφύγει πλέον και για αυτούς πλέον ισχύει το ενός κακού μυριά έπονται. Όσο και αν διαμαρτύρονται, όσο και αν θεωρούν ότι υπάρχει μια σκευωρία εις βάρος τους, ότι έχει συνωμοτήσει το σύμπαν, άλλα λένε τα γεγονότα, άλλα λένε τα ρεπορτάζ, άλλα λένε οι πληροφορίες, άλλα λένε τα πράγματα τα οποία ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πέτρο, μακρύς ο δρόμος, ακόμη ακολουθείς την πορεία η οποία είναι στο ύψος. Βασιλής Σοφίας, βλέπω δεν έχουν βγει προς το κομμάτι εκεί που πάει στη Μεσογείον. Ναι. Όχι, πράγματι, η κεφαλή της πορείας αυτή τη στιγμή βρίσκεται 100 περίπου μέτρα μετά το νοσηλευτικό ίδρυμα Κιάνος Σταυρός και συνεχίζει την πορεία της επί της Βασιλής Σοφίας. Όλα ήρεμα, όλα ειρηνικά, συνθήματα κατά του φασισμού, κατά του ρασισμού και ακολουθούν την πορεία μέχρι τη Μεσογείο. Βέβαια είμαστε και λιγάκι, βλέπω ότι είναι και λιγάκι αραιοτοποθετημένοι εκεί, αραία-αραία να φαινόμαστε λίγο παραπάνω, αλλά είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ίσως Γεσέα και Αδεδί δεν καταφέρουν να πείσουν και δεν ξέρω τα κόμματα. Τα κόμματα θα μετρήσουν και αυτά τις δυνάμεις κάποια στιγμή. Γεσέ και Αδεδί ίσως να μην πολυπίθουν τώρα τον κόσμο.
Λοιπόν, συνεχίζεται το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, η πορεία διαμαρτυρίας προς τα γραφεία της Χρύσης Αυγής. Οι καλοί συνάδελφοι της Ζούγκλας είναι εκεί και σας ενημερώνουν λεπτό προς λεπτό και μας ενημερώνουν. Να πούμε ότι υπολογίζεται και από τον αριθμό ποδοσφαιρικής αστυνομίας πρέπει να είναι γύρω στα 4-5 χιλιάδες άτομα. Εδώ βλέπουμε διακριτικά και την αστυνομία, τους άντρες των ΜΑΤ. Θα είναι στο τέλος της πορείας. Βαδίζουν μάλλον προς την Μεσογείο, όπου είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ειρηνικά τα πράγματα, δεν σημειώθηκαν παρατράγουδα μέχρι τώρα. Άλλωστε, η έκκληση των κομμάτων, όλων των κομμάτων, ήταν και αυτή να υπάρχει ναι μεν μαζική συμμετοχή, αλλά ειρηνική διαμαρτυρία σε όλα, καθώς η κοινωνία δεν αντέχει άλλα χτυπήματα. Πραγματικά και αυτά τα εκ των υστέρων, και να είναι το τελευταίο και ας ελπίσουμε και τα λοιπά, είναι να μην τα χαρακτηρίσω, καθώς σημασία έχει ότι για μια ακόμη φορά κλαίμε πάνω από τα ερείπια και κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτή τη μάνα και σε αυτόν τον πατέρα που κάθε βράδυ εδώ και 8 τώρα νύχτες περιμένουν το παιδί τους να επιστρέψει σπίτι. Και το παιδί τους δολοφονήθηκε με πολιτικά κριτήρια, πολιτικά κίνητρα, με πολιτικά κίνητρα. Δηλαδή 2010. Και δεν μπορεί κανένας πλέον να εξηγήσει για το γιατί σε αυτούς τους γονείς, σε αυτή τη μάνα και από τον πατέρα. Τώρα τα υπόλοιπα, συμφωνούμε με τις πορείες διαμαρτυρίας, στέλνουμε ένα μήνυμα απ' άκρου εισάγων της Ελλάδας, και το μήνυμα αυτό δεν είναι μόνο σήμερα στην πρωτεύουσα ή στο Κερατσίνι, εκεί όπου δεν έχει στεγνώσει ακόμα το αίμα του 34χρονου μουσικού, σε όλη την Ελλάδα, γιατί βλέπουμε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Ιωάννινα, Βόλο, Ηράκλειο, Κατερίνη και Χανιά. Παντού όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, οι δημοκρατικοί πολίτες και οι σκεπτόμενοι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν και να διαδηλώσουν και να πούν τέρμα στα φαινόμενα ρατσισμού, τέρμα στα φαινόμενα βίας με ρατσιστικά κριτήρια. Όχι, σε όλα τα φαινόμενα βίας, όχι μόνο σε αυτό. Ειλικρινά, να διευκρινίζουμε. Λίγο νωρίτερα, στη μία το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε και μεγάλο συλλαλητήριο καθηγητών, σπουδαστών, φοιτητών και μαθητών και μελών του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, όπου αργότερα δόθηκε και η συναυλία. Εκεί παρέμειναν για 2,5 ώρες παιδιά, κάθε νεαροί, φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές. Παρακολούθησαν τη συναυλία, φώναξαν συνθήματα και γύρω στις 3,5 επέστρεψαν στα σπίτια τους. Δεν ξέρω βέβαια, πολλοί μπορεί να ακολουθούν τώρα και την πορεία αυτή που ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα. Είμαστε περίπου 1-1,5 ώρα. Μεγάλο το δρομολόγιο. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Σωτήρη Σκουλούδη να μας πει δύο λέξεις. Σ' ακούω, Λάμπρο, να σου πω ότι η πορεία έφυξε τώρα από τη Βασιλίση Σοφίας, κατευθύνεται προς τη Μεσογείο. Να θυμίσουμε ότι περίπου 400 μέτρα μακριά από το συγκεκριμένο σημείο βρίσκονται τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν 4 δημιουργίες που προήλθαν της πορείας σε μια απόσταση 200 περίπου μέτρων μακριά. Αλλά όπως μαθαίνουμε, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπάρχουν και έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση των διαδηλωτών όταν καταφτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο. Ενώ να σου πω ότι διαρκώς από πάνω μας πετάει το ελικόπτερο της αστυνομίας προκειμένου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός. Συνθήματα, αγανάκτηση και ειρηνική διαμαρτυρία, θα τολμήσω εγώ να πω. Γιατί βλέπω ότι είναι νέα παιδιά, συμμετέχουν σε αυτή την πορεία. Έλα εδώ. Στα συνθήματα που λες, Λαμπρό. Ναι. Λαμπρό, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Στα συνθήματα βεβαίως το πιο χειρό από όλα είναι ότι ο Παύλος Πίσας ζει, και αυτό που απαιτούν ουσιαστικά οι περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές, και το καταλαβαίνουμε αυτό από το χαρακτήρα που έχουν τα συστήματά τους, είναι το οριστικό κλείσιμο της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, ακούσαμε και ένα καινούργιο σύνθημα πέρα από αυτά που λένε συνήθως, ότι θα πρέπει ουσιαστικά το συγκεκριμένο κόμμα να απομακρυνθεί όχι μόνο από τις γειτονιές, αλλά και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι. Είναι ένα από τα πολλά συστήματα που λέγονται την τελευταία 1,5 ώρα καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Ναι, θα προσυμπληρώσω εγώ ότι ο Παύλος ζει, όπως λένε, τσακίστε τους Ναζί. Είναι το σύνθημα ολοκληρωμένο. Και δεύτερον, προς το παρόν δεν μπορεί να απολυθεί αυτό το κόμμα από τη Βουλή. Δεν προβλέπεται από τη διαδικασία. Εκτός και αν παραιτηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα, όπως συζητείται και ακούγεται και φημολογείται, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι χρυσαυγίτες βουλευτές. Αλλά είπαμε και πάλι και το τονίζουμε, πέρα από τους επιστήμονες, πέρα από τους ειδήμονες, πέρα από τους κοινωνιολογικοφανφαριστές, αυτούς όλους που θα βγουν και θα μιλήσουν, εγώ πιστεύω ότι η κοινωνία
θα δώσει τη λύση. Η κοινωνία, μέσα στην κοινωνία εκολάφθηκε αυτό το φαινόμενο και μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία θα δοθεί η λύση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Παύλο, Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο, βλέπω την κάμερα λιγάκι πιο μακριά, βέβαια, πίσω από τους άντρες των ΜΑΤ. Πέτρο. Ναι. Εσύ πού είσαι τώρα, είσαι στην κεφαλή ή είσαι πίσω στη... Πίσω όχι, όχι, βρίσκομαι στα 60 περίπου μέτρα από την κεφαλή της πορείας. Ναι. Της πορείας. Ναι, βρισκόμαστε πλέον πάρα πάρα πολύ κοντά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου είναι και ο τελικός προορισμός της πορείας. Μα κάπου, κάπου εδώ θα... Δεν θα επιτρέπουν πλέον και οι αστυνομικοί να συνεχιστεί η πορεία. Θα κόψουν την κεφαλή της πορείας και θα πούνε ότι μέχρι εδώ είναι το σύστημα. Βλέπω, παρατάσσονται ήδη, παίρνουν θέση και περιμένουν. Θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, Παύλο, με συγχωρείς, Λάμπρο. Αυτό διότι εγώ οι πληροφόρηση που είχα από αξιωματικό της αστυνομίας πριν λίγο είναι ότι σκοπεύουν να τους αφήσουν να φτάσουν μέχρι ακριβώς έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν ήταν ειλικρινής μαζί μου. Κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, θα δούμε. Ούτως ή άλλως μένουν λίγα μέτρα, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της πορείας έχει πραγματοποιηθεί. 5.000 κόσμου ήταν σήμερα στον δρόμο και είναι αυτή τη στιγμή διατρανών την αντίθεσή τους στα φαινόμενα βίας και ρατσισμού. Και μην ξεχνάμε ότι όλα γίνονται στη μνήμη του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα. Βλέπω ότι επιτρέπουν και την κυκλοφορία εκεί σε κάποιους δρόμους. Εκεί κάποιοι δρόμοι ακόμη κινούνται οχήματα ή τώρα θα διακοπεί η κίνηση εκεί. Λάμπρο. Ναι. Είναι ουσιαστικά κάποια οχήματα που βρίσκονταν προηγουμένως στα γύρω στενά και οι οδηγοί βεβαίως δεν μπορούν να πάνε πουθενά παρά μόνο να γυρίσουν πίσω. Ενώ να σου πω ότι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η πορεία δεν είναι αυτή που ακολουθούν τα οχήματα μέσω δηλαδή της αρχής κυκλοφόρου Μεσογείων, όπως πάμε για το Λαϊκό Νοσοκομείο και για το Βουδί, αλλά ουσιαστικά ανάποδα όπως κινούνται τα αυτοκίνητα στην αρχή της Μεσογείων. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν απέχουν περισσότερα από 400 με 500 μέτρα μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, δυναμική, μαζική κινητοποίηση σήμερα. Είμαστε σε εξέλιξη, πορεία διαμαρτυρίας, συλλαλητήριο αντιφασιστικό. Ξεκίνησε από το Σύνταγμα, 5.000 άτομα πήραν το δρόμο Μεσογείων, περπάτησαν και σε λίγο φτάνουν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Βέβαια, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, η Χρυσή Αυγή, οι βουλευτές της μάλλον, όχι μόνο δεν φαίνεται να έχουν πάρει το μήνυμα, ανεβάζουν και περισσότερο τους τόνους, καθώς σήμερα είχαμε σκληρή κριτική σε όλα τα κόμματα της συγκυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος άρχισε και πάλι να μιλάει για συνωμοσίες, ότι το σύμπαν συνωμότησε εναντίον της Χρυσής Αυγής, καναλάρχες, δημοσιογράφοι, μέσα ενημέρωσης, οι πάντες τα έχουν βάλει με τη Χρυσή Αυγή, με τις αθώες περιστέρες. Αυτό είναι το... Και μάλιστα όπως είπε και ο υφυπουργός, ο κύριος Γεροντόπουλος, Άκης Γεροντόπουλος, θα περίμενα, λέει, στη Βουλή έστω μία συγγνώμη, έστω μία ένδειξη μετάνοιας. Ανταυτού είδαμε, λέει, το πραγματικό πρόσωπο της ναζιστικής παράταξης. Σωτήρη, ο κύριος Όγκος έχει φτάσει και έχει φύγει ή έχει φτάσει και εμείς δεν έχουμε τώρα, είναι μπροστά.
Όχι, αν δεν εννοείς φωτογραφία της Χρυσής Αυγής Λάμπρο, απέχει ακόμα λίγες εκατοντάδες μέτρα. Ο κύριος όγκος της πορείας, η προσωφυλακή της πορείας μάλλον, και ακολουθούν και οι υπόλοιποι, βρίσκονται στην λεωφόρο Μεσογείων, στο σημείο που χωρίζεται σε τρία τμήματα, αριστερά και Αγουδή, στο κέντρο και Βασιλής Σοφίας και δεξιά και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε πολύ λίγα λεπτά, θα φτάσουμε κοντά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα επιτρέψουν οι αστυνομικοί ή αν θα ισχύσει αυτό που είπε και προηγουμένως ο Πέτρος Σιδερέας, αν τελικά οι διαδηλωτές θα φτάσουν ακριβώς έξω από τα γραφεία. Ναι, γιατί είμαστε από την πίσω πλευρά και την εικόνα που έχουμε είναι σαν να μην υπάρχει κόσμος, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, σαν να είναι λίγοι νεαροί οι οποίοι μείνανε εκεί ακριβώς στο τέρμα της πορείας. Αλλά εμείς είμαστε από την πίσω πλευρά. Μπροστά έχει κόσμο, έτσι δεν είναι? Δεν μας βοηθάνε και δεν μας βοηθάει και ο φωτισμός τώρα στο δρόμο που είναι εκεί οι νεαροί. Βλέπω κάποιους νεαρούς με τα δακτύλια. Ναι, πολύ λίγο θα φτιάξει η εικόνα μας. Λάμπρο, να σου πω ότι όλα κινούνται ομαλά και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Κινούνται οι διαδηλωτές. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Να είσαι καλά. Ναι. Πέτρο Σιδερέας. Πέτρο, τι γίνεται, για πες μου. Γιατί εγώ έχω την εικόνα, έχουμε την εικόνα από την πίσω πλευρά της πορείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διαδηλωτές έχουν ήδη φτάσει στα γραφεία της Χρυσής Αυγής και έχουν φύγει. Για πες μου. Λάμπρο, η εικόνα που έχουμε είναι από τον μπροστινό μέρος της πορείας, δεν είναι από το πίσω. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε την κάμερά μας στραμμένη προς τα εμπρός, καθότι λίγο νωρίτερα μας ζήτησαν να απομακρυνθούμε από την κεφαλή της πορείας και να μην τραβάμε από τόσο κοντινή απόσταση. Επομένως, για να μην δώσουμε πάτημα, έχουμε επιλέξει να δείχνουμε μπροστά μας και αναμένουμε να φτάσουμε στον τελικό προορισμό, που εκεί πλέον θα δούμε. Α, ωραία, η πορεία είναι πίσω και... λοιπόν. Εντάξει, κατάλαβα. Ακριβώς. Κατάλαβα, στήρι μου. Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Γιατί εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι τρεις ο κούκκος που φαίνεται εδώ στο πλάνο. Απλώς περιμένουμε έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής να γυρίσει η κάμερα και να δείξει όλους αυτούς τους διαδηλωτές, όλο αυτόν τον κόσμο που κατέβηκε σήμερα στον δρόμο, να διαμαρτυρηθεί, να διατρανώσει την αντίθεσή του στα φαινόμενα βίας. Και στη στιγμή δολοφονία που ζήσαμε πριν από 8 βράδια. Αυτό λέω κι εγώ. Μπροστά είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, Πέτρο Σιδερέα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς τώρα ίσως βλέπετε και στα πλάνα έτσι τις κλούβες, οι οποίες έχουν πράξει κάθετα την λεωφόρο Μεσογείων. Η εντολή που δόθηκε να μην τραβάμε είναι από τους αστυνομικούς ή από τους διαδηλωτές? Δεν φαντάζομαι ότι οι διαδηλωτές θα λένε τραβάτε. Να είναι αστυνομικοί. Όχι, όχι. Ναι, όχι, ήταν από τους διαδηλωτές, οι οποίοι από κάποιους των διαδηλωτών που βρίσκονται στην κεφαλή της πορείας, ζήτησαν από τον περατέρ μας να απομακρυνθεί, ούτως ώστε να μην τραβάει από τόσο κοντά, από τόσο μικρή απόσταση στην κεφαλή. Εντάξει. Σεβαστό αυτό. Ούτως ή άλλως, εμείς καμιά φορά οι ακτοφόροι ενημέρωσης γινόμαστε μπαλάκι ένθεν και ένθεν. Είτε τη μια είναι αλλεργική με τις κάμερες και τα όσα λέμε αστυνομικοί, την άλλη διαδηλωτές, τη μια ο Δίνα, την άλλη ο Τάδε. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και σε λίγο ερχόμαστε και πάλι κοντά σας. Ζουμ στα γεγονότα, ζούγκλα, λεπτό προς λεπτό. Μείνετε κοντά μας. Ρεπορτάζ, ειδήσεις, γεγονότα. Σε λίγο μαζί. Διαφημίσεις.
Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Κοντά λοιπόν και πάλι σε εξέλιξη η πορεία διαμαρτυρίας, η οποία φτάνει από στιγμή σε στιγμή έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Πέτρο Σιδερέα. Ναι. Λοιπόν, έχει ακινητοποιηθεί πλέον η πορεία. Όπως είπα νωρίτερα, έχουν τοποθετηθεί δύο κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στην λεωφόρο Μεσογείων, λίγα μόλις μέτρα πριν από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Επομένως, η πορεία επί της ουσίας ολοκληρώθηκε. Ο τελικός προορισμός θα είναι αυτός. Μένει να δούμε τι μέλη γενέθλια από εδώ και στο εξής και αν τα πράγματα θα συνεχίσουν να παραμένουν εξίσου ήρεμα όσο ήταν τις τελευταίες ώρες. Ναι. Ακούσουμε και λιγάκι φυσικό ήχο και λέω ότι ο τελικός αυτός είναι ο προορισμός. Όχι ο τελικός προορισμός, αυτός είναι ο προορισμός, γιατί όλα γίνονται με φόντο το τραγικό συμβάν που ζήσαμε πριν από 8 μέρες. Ο προορισμός είναι εδώ. Να το πάρει το μήνυμα όχι μόνο η κοινωνία, αλλά και ο κόσμος που ψήφισε Χρυσή Αυγή, αλλά και ο κόσμος που ανήκει στη Χρυσή Αυγή. Το μήνυμα λοιπόν. Δεν μιλάω, τα αφήνω να ακουστεί. Κάνω λιγάκι ησυχία. Αλυσίδα αστυνομικών αντρών των ΜΑΤ, οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να προστατεύσουν από παν ενδεχόμενο, για να μην έχουμε δηλαδή γεγονότα που κανένας δεν θα ήθελε πλέον να ζήσει. Για τις εικόνες που πραγματικά μας δίνουν μέσα από τον παλμό της πορείας. Συζητάνε εδώ με τους αστυνομικούς, οι διαδηλωτές. Να δούμε τι λένε, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, η πορεία διαμαρτυρίας τερμάτισε έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Εκεί είναι οι δύο καλοί συνάδελφοι, ο Σωτήρης Κουλούδης και ο Πέτρος Σιδερέας. Σωτήρης, ακούμε.
Λάβρο, αυτό που ακούμε να σημαίνει τώρα και μετά από κάποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Πέτρου Κωνσταντίνου από τον Ανταρσία και τον Κεφά με τους αρμόδιους εξωματικούς της αστυνομίας, ο Πέτρος Κωνσταντίνου του ζήτησε να φτάσουν μέχρι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, κάτι το οποίο βεβαίως δεν θα συμβεί. Δύο κλούβες των ΜΑΤ έχουν και μεγάλη αστυνομική δύναμη έχουν αποκλείσει το συγκεκριμένο δρόμο, την αρχή της λεωφόρου Μεσογείων, περίπου 200 μέτρα μακριά από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι βεβαίως, Λάμπρο, κάτι που δεν αρέσει στους περίπου 5.000 διαδηλωτές, οι οποίοι έφτασαν από την πλατεία Συντάγματος εδώ στη λεωφόρο Μεσογείων. Συνεχώς ακούμε αντιφασιστικά συνθήματα και μένει να δούμε αν θα παραμείνουν εδώ ή αν θα προσπαθήσουν εκ νέου να πείσουν τους αξιωματικούς της αστυνομίας να τους αφήσουν να προσεγγίσουν τα γραφεία. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση τέτοια. Πέτρο Σιδερέας. Πέτρο. Δεν έχουμε τον Πέτρο Σιδερέα, θα τον έχουμε σε λίγο. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αυτό έλεγα εγώ. Απριόρι το λέω, ότι σε καμιά περίπτωση η αστυνομία δεν θα αφήσει να περάσουν κάτω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής οι διαδηλωτές. Αντιφασιστικό συλλαλητήριο λοιπόν. Πέτρο, παραμένει ο κόσμος εκεί, έτσι δεν είναι? Παραμένει. Τώρα έφτασε. Βεβαίως. Εδώ παραμένει ο κόσμος, δείχνει διαδεδομένος να κυνηγήσει με όλες τις δυνάμεις την πιθανότητα να το επιτραπεί να προσεγγίσει τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ζήτησε ένα περιθώριο λίγων λεπτών προκειμένου να δώσει την τελική της απάντηση για το αν κάτι τέτοιο θα γίνει αποδεκτό. Νομίζω ότι πλέον φαντάζει αρκετά δύσκολο το να κάνει μια τόσο μεγάλη στροφή η αστυνομία και να τους επιτρέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση, Πέτρο, σε διακόπτω. Άσε να συμπληρώσω το εξής, ότι πιστεύω όμως ότι τα συνθήματα του κόσμου θα φτάσουν μέχρι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής ούτως ή άλλως. Ακόμη και πολλά χιλιόμετρα μακριά να ήταν ο κόσμος, αυτή η φωνή αγωνίας, η κραυγή που βγάζει σήμερα, θα φτάσει και στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Όχι μία κλούβα, όχι δύο, όλη η αστυνομία να έρθει, το σύνθημα του κόσμου θα φτάσει και εκεί. Άσχετα αν έχουν κλειστά αυτιά ή όχι. Θα το ακούσουν θέλοντας και μη. Αυτό πιστεύω εγώ. Χίλια όχι να πούνε οι αστυνομικοί. Το μήνυμα να ταξιδέψει. Δεν μπορούν να το εμποδίσουν το μήνυμα του κόσμου σήμερα. 5.000 κόσμος ακολούθησε μια ειρηνική, ήσυχη πορεία από το Σύνταγμα μέχρι τα γραφεία της Μεσογείων. Από εκεί και πέρα, ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του και ας πάρει όλο αυτή την κραυγή του κόσμου σήμερα και να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Γιατί αυτή η κραυγή του κόσμου γίνεται με φόντο τη στιγμή δολοφονία ενός 34χρονου παιδιού. Και ας πει ο διοικητής εκεί ό,τι θέλει. Άλλωστε η αστυνομία πάντα φρόντιζε να αποτρέπει από τους κινδύνους. Βέβαια εδώ υπάρχουν και κάποια στοιχεία που απολογούνται σήμερα για τις σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή και αυτό εκνεύρισε πάρα πολύ τους αστυνομικούς, οι οποίοι σου λέει ότι δεν είμαστε όλοι εμείς οι ίδιοι, μας τρώει και ο ποδαρόδρομος και μας λέτε και ότι ανήκουμε και στα γωνία της Χρυσής Αυγής. Όχι, και μάλιστα σε κάποιους δεν άρεσε, πρέπει να το πω αυτό, και το μήνυμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τον Νίκου Δένδια, που βγήκε κάπως επιθετικά, λένε οι περισσότεροι αστυνομικοί. Και αυτό το λένε αστυνομικοί οι οποίοι, κακά τα ψέματα, δουλεύουν, αμείβονται λίγο, δεν είναι μπλεγμένοι ούτε σε παρατάξεις, ούτε σε εγκληματικές οργανώσεις, ούτε σε περίεργα σχήματα. Αυτοί οι αστυνομικοί λοιπόν σήμερα είναι κάπως λυπημένοι με το μήνυμα Δένδια. Αυτό, ειλικρινά σας λέω, το πήρα, μου το μετέφεραν αστυνομικοί και αστυνομικίνες, παρακαλώ, με τους οποίους μίλησα και με τις οποίες μίλησα σήμερα, τόσο στην πορεία που είχαν οι σπουδαστές, φοιτητές και μαθητές, όσο και λίγο πριν έρθω εδώ. Δηλαδή θα θέλανε να στρογγυλέψει κάπως ο Δένδιας την κριτική του, καθώς θεωρούν ότι τους πήρε όλους η μπάλα με τόσο επιθετικά, κατά τη γνώμη τους, που βγήκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αλλά και απ' την άλλη όμως ξέρουν και αυτοί ότι έχουν τους κυρίους που φλερτάραν και φλερτάρουν ασύστολα με τις εγκληματικές οργανώσεις και με τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Τους φουσκωτούς. Πορεία διαμαρτυρίας, αντιφασιστικό συλλαλητήριο παρακαλώ, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, 200 μέτρα για την ακρίβεια, καθώς η αστυνομία δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να φτάσουν μέχρι εκεί. Ο κόσμος παραμένει, φωνάζει συνθήματα αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά. Σωτήρης Κουλούδης. Μπορώ να έχω το λόγο.
Να σου πω καταρχήν ότι προηγουμένως μίλησε στο μικρόφωνο ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΤΟ, κ. Σαλαφαγιάννης, ο οποίος τόνισε ότι σήμερα καταγγέλλεται ακόμα μια φασιστική πρακτική της κυβέρνησης αυτή τη φορά να κλείσει την ΕΡΤ και ζήτησε να, και αυτός με τη σειρά του και τον μπλοκ των διαδηλωτών που, που είναι πρώην εργαζόμενοι στην ΕΡΤ να του αφήσουν να περάσουν. Κάτι βεβαίως που δεν είναι δεκτό. Να σου πω ότι τώρα η οπισθοφυλακή της πορείας έχει έρθει ποσά. Δηλαδή από την πλευρά της Μιχαλακοπούλου, από την αριστερή πλευρά, όπως δείχνει η κάμερά μας, έχουν έρθει οι διαδηλωτές όπου βρίσκονταν κατά τη διάρκεια της πορείας στα Μετόπισθεν και πρόκειται για, για την αντιξουσιαστική κίνηση της Αθήνας, καθώς και από κάποια άλλα μπλόκα έχουν πάει στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή δεν βρίσκονται στην πίσω πλευρά όπως καθόλου τη διάρκεια της, της πορείας και όλα αυτά μέσω διαβουλεύσουν, οι οποίοι όπως είπες και εσύ πολύ σωστά δεν θα έχουν κάποιο νόημα για το αν θα τους αφήσουν ή όχι να προχωρήσουν πιο κοντά από τα 200 μέτρα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Πάντως έκκληση των κομμάτων και του κόσμου, των πολιτών, ήταν ναι μεν σε μια μαζική συμμετοχή, αλλά ειρηνική παρουσία. Αυτό πάνω απ' όλα. Γιατί όπως είπαμε δεν αντέχει άλλα χτυπήματα η κοινωνία. Άσε που από το ΣΥΡΙΖΑ όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον κάποιοι, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, απέναντίας, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Λαμπρό, σε διακόπτω. Λαμπρό, έχουμε επεισόδια, δυστυχώς. Έχουμε επεισόδια, έχουμε ένταση, μάλλον, διαδηλωτές από την πλευρά των διαδηλωτών που είπα, από δεξιά της Μιχαλακοπούλου, βγήκαν μπροστά του, ό,τι βλέπουμε, βόμβες μολότοφ στις κλούβες των ΜΑΤ που βρίσκονται στην οδό. Ακούσει τι γίνεται και έχουμε μάλιστα και χρήση χημικών από την αστυνομία που βρίσκονται πίσω. Ακούμε λοιπόν το φυσικό ήχο, χάθηκε και λίγο η εικόνα. Όπως βλέπουμε, ξεκίνησαν τα επεισόδια. Αστυνομικοί δεν. Καλημέρα από τα πρόσωπά τους και πετούν φωτοβολίδες τώρα, μολότοφ και καθώς και κάποια άλλα μικρά αντικείμενα προς τις κλούβες των ΜΑΤ που βλουνούν το συγκεκριμένο σημείο. Βλέπω και άλλους νεαρούς. Να έχουμε και τώρα χρήση χημικών από την αστυνομία με στόχο του από δεξιά πλευρά και έχουμε επεκτείνεται η χρήση χημικών. Λάβρο, η αστυνομία πατάμε χημικά, δεν βγαίνει η αστυνομική μπροστά από τις κλούβες, ουσιαστικά οι κλούβες της Σωτήρη, όσα σπίδες βρέθηκαν τα αντικείμενα των διαδηλωτών. Για να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο, Σωτήρη, και επανέρχεσαι με τη μεταγραφή που μας κάνεις. Αναμετάδοση που λέμε μεταγραφή. Συγγνώμη. Βλέπουν τους άνθρωπους ονομάτων πίσω από τις κλούβες και έχουν σπρώξει τους διαδηλωτές προς την άλλη πλευρά. Ναι, Σωτήρη. Ναι, αυτό που συμβαίνει λοιπόν τώρα, λαμπρινή αστυνομική δεν έχουν βγει όπως είπα πίσω από τις κλούβες. Δέχτηκαν ξαφνικά αντικείμενα, δύο-τρεις μολότοφ, φωτοβολίδα γηπεδικού τύπου καθώς και πέτρες. Δεν βρήκαν στόχο, όπως είπαμε, οι δύο κλούβες της Μήμου έφτασαν ως ασπίδες. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήσιμο βίντεο πρώτου λάμψης καθώς και με χημικά, κάτι το οποίο απομακρύνει το συγκεκριμένο μπλοκ διαδηλωτών λίγες δεκάδες μέτρα προς τα πίσω, προς το κέντρο δηλαδή της Αθήνας. Ακούμε σιρήνες και από κάποια οχήματα που βρίσκονται εδώ. Εντάξεις λοιπόν. Τώρα βλέπω τους διαδηλωτές να οπισθοφορούν και να αναδιοργανώνονται ουσιαστικά. Λάβρο, κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούν και πράσινα λέιζερ με τα οποία καταδεικνύουν τις κλούβες των ΜΑΤ απέναντί τους, όχι περισσότερα από 70 μέτρα μακριά. Από αυτούς πρόκειται για αρκετές δεκάδες νεαρών. Λάβρο, πολλοί εκ των οποίων έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, τους βλέπουμε τώρα με αντικείμενα, είτε μεγάλα είτε μικρά, ό,τι μπορούν να βρουν, καθώς και με. Και προηγουμένως είχαμε και τη ρίση κάποιων μολότοφ προς τις κλούβες των ΜΑΤ. Στον κύριο έχουν κάνει κάποια κίνηση σποραδικά, απαντούν με χρήση χημικών. Και βεβαίως ο κύριος στόχος των διαδηλωτών έχει οπισθοχωρήσει αρκετά μέτρα προς τα πίσω, προς το κέντρο της Αθήνας. Διαρκής πετροπόλεμος με τους διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα. Και τώρα τους βλέπω να χρησιμοποιούν έναν κάδο, δύο κάδους απορριμμάτων, τους οποίους να τους έχουν ρίξει στο έδαφος, στη μέση της ασφάλειας. Η αστυνομία απαντάει και πάλι με χημικά. Ακούμε διαδηλωτές, φωνάζει κύριο Ματσάκη, ο πόλεμος, ευρεία χρήση εικόνα από την αστυνομία. Λάβριο, το βλέπετε και εσείς από την εικόνα μας, από τους καπνούς που έχουν δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά λοιπόν με συγκεκριμένα μπλοκ διαδηλωτών να επιτίθεται με αντικείμενα προς τις κλούβες στο ΜΑΤ. Λάβριο. Ναι, ήταν κάποιοι νεαροί, λες, από την πλευρά των διαδηλωτών, πέτασαν κάποια αντικείμενα και η αστυνομία, μην χάσει ευκαιρία, ανταπάντησε αμέσως αυτό, δεν εννοείς, Σωτήρη? Και εκεί είχαμε τη σκρότου λάμψης και τα δακρυγόνα.
ακριβώς, Λάμπρο, προηγήθηκε μια επίθεση με αντικείμενα από διαδηλωτές προς τις κλούβες των ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί δεν έχουν βγει, προς το παρόν δεν έχουν περάσει μπροστά από τις κλούβες, ουσιαστικά καλύπτονται πίσω από αυτές. Βλέπετε πώς έχει το σκηνικό αυτή την ώρα τηλεφόρο. Μεσογείο, η ορατότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω της ευρείας χρήσης σκηνικών που κάνει αυτή την ώρα η αστυνομία προκειμένου να αποθήσει τους διαδηλωτές. Αρκετή και ακόμα μια έκρηξη κοκτέιλ μολότοφ κοντά στις κλούβες των ΜΑΤ. Οι διαδηλωτές οπισθοχωρούν προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες των χημικών. Βλέπω κάποιους από αυτούς όμως να ανασυντάσσονται, να μαζεύουν αντικείμενα και να ετοιμάζονται να φορμήσουν και πάλι προς την πλευρά που βρίσκονται οι κλούβες των ΜΑΤ. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου, Σωτήρη. Ότι η κοινωνία δεν χρειάζεται λαχτυπήματα. Ότι τα κόμματα, η ηγεσία και δεν δει. Λάβρο, τώρα βλέπουμε τις αστυνομικές δημιουργίες να βγαίνουν μπροστά από τις κλούβες στο ΜΙΑΠ. Διαρκώς ακούμε ισχυρούς κρότους από το φοβήριστο του Λάμπης που κάνει η αστυνομία. Βλέπουμε τις δημιουργίες να βγαίνουν έξω, λίγοι περίπου 10 μέτρα μπροστά από τις κλούβες. Δεν ακολουθούν όμως τους διαδηλωτές. Παραμένουν στο συγκεκριμένο σημείο, ουσιαστικά βγήκαν έξω ώστε να τους αναγκάσουν με την παρουσία τους ουσιαστικά να, και βέβαια στην χρήση χημικών να αποθηθούν. Αρκετοί καλοί απορριμμάτων βρίσκονται στις τιμές του οδοστρώματος. Αυτό που ακούς γύρω μου, Λάβρο, είναι διαδηλωτές οι οποίοι συμμετέχουν στο ΚΕΡΦΑ, δεν είχαν καμία σχέση με τα επεισόδια, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη χρήση των χημικών και λένε στους αστυνομικούς να μην κατευθύνονται προς το μέρος. Βλέπω τώρα και δημιουργίες να ξεπροβάλλουν από το σημείο που από την Μεσογείο, από την πλευρά του Κουδίου, πήγαν και εκεί λοιπόν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ουσιαστικά κινούνται για να καταδιώξουν τους διαδηλωτές. Άρα, Λάβρο, οι δημιουργίες που βγήκαν μπροστά από τις κλούβες κινούνται αυτή τη στιγμή προς πάντα στην λεωφόρο Μεσογείων προς την κατεύθυνση του κέντρου, εκεί από όπου πέφτυγαν προηγουμένως οι διαδηλωτές. Ειρωνικά χειροκροτήματα γύρω μας, Λάβρο, από διαδηλωτές και άλλες δημιουργίες από την πλευρά της Μεσογείων που οδηγεί προς το Γουδί και το Ζωγράφου, βγήκαν από το συγκεκριμένο σημείο. Θα με συγχωρήσει για λίγα λεπτά, Λάβρο. Ναι, ναι. Ήταν εκτεταμένη χρήση χημικών. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Το γνωρίζω πολύ καλά το άθλημα. Έχω συμμετάσχει σε πολλές πορείες διαμαρτυρίας. Έχω καλύψει μάλλον. Εδώ βλέπουμε και ένα πυροσβεστικό όχημα και οχήματα της ασφάλειας. Ο Πέτρος Σιδερέας μας ακούει. Έχει εικόνα των γεγονότων. Ναι, ναι. Πέτρο. Σαφώς, ναι. Είσαι και εσύ υπό την επίρρεια των καπνογόνων και των δακρυγόνων. Ναι, είμαι ένας καπνογόνος. Αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Με τα συμμετέχοντα μας. Έχεις μάσκα. Μάσκα φοράς. Ναι, φοράω. Μάσκα είναι ακριβώς μέσα στο συνεχόμενο. Δεν πρέπει να φύγω από το άλλο. Πέτρο, άστο, ακούγεις σαν εξωγήινος. Φοβίζει η ανταπόκριση κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Φαντάζομαι, εντάξει, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν αμέσως. Άλλωστε, οι εντολές είναι αυτές. Να μην αφήσουν να περάσει τίποτα αναπάντητο. Με το που δέχτηκαν αυτή την επίθεση, μένει για να δούμε, φαντάζομαι με πέτρες και μπουκάλια, ανταπάντησαν αμέσως με δακρυγόνα και κρότου λάμψης. Προς το παρόν η κατάσταση δείχνει να έχει ηρεμήσει έξω από τα γραφεία της Χρύσης Αυγής. Για την ακρίβεια είμαστε 100-150 μέτρα από τα γραφεία του κόμματος της Χρύσης Αυγής. Βλέπουμε εδώ τους αστυνομικούς, οι οποίοι ελέγχουν εξ αποστάσεως τους διαδηλωτές. Μικρής έκτασης μπορώ να τα χαρακτηρίσω τα επεισόδια. Θα μπορούσα και να μην είχαν γίνει. Δεν πρόλαβα καν να τελειώσω τη φράση μου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλα χτυπήματα. Και το ήθελα και το έλεγα πριν, Αλέκτορα, φωνήσε. Κάποια αντικείμενα από την πλευρά των νεαρών, φαντάζομαι, προς αστυνομικούς. Εκείνοι ανταπέδωσαν αμέσως και είχαμε. Βέβαια, εδώ ο καλός συνάδελφος, ο Σωτήρης Κουλούδης, μίλησε για βόμβα Μολότοφ. Άρα λοιπόν, εκεί άρχισαν να τα απαντάνε οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί πλέον που μετά τα όσα, την κριτική που δέχτηκαν το τελευταίο διάστημα, φαντάζομαι θα χάσουν και τα τελευταία ψεγάδια ανοχής και στις πορείες αλλά και σε διαδηλώσεις θα είναι πάρα πολύ σκληροί, δυστυχώς.
Ήταν ήδη, αλλά τώρα μου φαίνεται θα γίνουν ακόμη χειρότεροι. Καθώς στο Κερατσίνι κατηγορήθηκαν ότι πίσω τους άφησαν άτομα της Χρυσής Αυγής να πετάνε πέτρες στους διαδηλωτές. Διαδηλωτές οι οποίοι περπατούσαν και φώναζαν συνθήματα ειρηνικά. Το είδαμε από τα ρεπορτάζ, τις εφημερίδες, βίντεο. Αποκαλύφθηκε λοιπόν η δράση των νεαρών και μάλιστα κάποιοι ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής. Συγκεκριμένα μην μιλήσω για τον τύπο με το μπλουζάκι το κόκκινο. Όλοι τα έχετε δει αυτά στα πλάνα σας. Σωτήρη. Λαύρο, γινούμαστε με δυσκολία στην αστυνοφόρα των Αγίων. Εκεί που ο δρόμος... Υπάει, το καταλαβαίνουμε, Σωτήρη, εντάξει. Είπαμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε, περνώ τα χημικά, να σου πω ότι υπάρχουν αρκετοί φλεγόμενοι κάδοι απορριμμάτων σε όλο το Τώρα φεύγοντας κάποιοι νεαροί δεν καταλαβαίνεις να κάνουνε, θα τα πάρουν μαζί τους όλα. Η αστυνομία και πολυάριθμες δυνάμεις Λάμπρο, τουλάχιστον 8 ίσως και παραπάνω δημιουργίες, ξεπρόβαλαν από την πλευρά που βρίσκεται το γουδί, δηλαδή όχι από εκεί που ήταν οι κλούβες, αλλά από την πάνω πλευρά που παρέμεναν στο συγκεκριμένο σημείο. Θέλω να με ενημερώσει και για την εικόνα την οποία έχουμε. Διαρκώς ακούμε κλώτους μπροστά μας και δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες ακολουθούν τους νεαρούς τόσο προς τη Βασιλή της Σοφίας, όσο και προς τα γύρω. Στενά είναι τουλάχιστον 10 οι φλεγόμενοι κάδοι στο σημείο αυτό της Μεσογείου, στο σημείο όπου οι οδηγίες έχουν τρεις επιλογές. Σωτήρη, εικόνα τώρα βλέπουμε, διαδηλωτές υπάρχουν ή με τα καπνογόνα και αυτά και τα γρηγόνα αποχώρησαν? Γιατί είδαμε ότι ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας, νέοι, μεσήλικες και κάποιας ηλικίας, οι οποίοι δεν θα δεχτούν αυτή την κατάσταση. Δεν τη δέχονται αυτή την κατάσταση. Ο κύριος όγκος των διαδηλωτών, Λάμπρο, αποχώρησε προς τα γύρω στενά ή προς τη Βασιλή της Σοφίας μετά την πρώτη χρήση των χημικών από την αστυνομία. Πολλές δημιουργίες, πολύ μεγάλη. Είναι άξιο σχολιασμού, Λάμπρο, πραγματικά είναι τεράστια η αστυνομική παρουσία. Εκεί βλέπουμε και για τον ασκάδο, Σωτηρία. Όσο και από σκούς, είναι πολύ κάτι αυτή. Είναι πολύ κάτι που καίγονται. Για τον Λάμπρο, ακριβώς σε όλο το μήκος της οδού Μεσογείων, βλέπω τώρα δημιουργίες. Κι άλλοι, έχουμε φωτιές. Κινούνται με κατεύθυνση τη Βασιλή της Σοφίας. Προς τα εκεί έφυγαν οι νεαροί. Ενώ σε αυτό που με ρώτησε να σου πω ότι υπάρχουν στα γύρω στενά διάσπαρτες ομάδες διαδηλωτών, αρκετοί των οποίων διαμαρτύρονται προς τους αστυνομικούς. Ακούς σιρήνες, Λάμπρο, γύρω μου από καταστήματα. Από καταστήματα δεν βλέπω να γίνει εμφανίσει μια σε καταστήματα ή ω πίε σήμερα, τουλάχιστον στο σημείο εδώ που βρισκόμαστε, παρά τη ρήψη πολλών αντικειμένων κυρίως προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα φτάνουν να είναι και τόσο μέτρα μακριά από τον πύργο των Αθηνών, έχουν γεννήσει μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Προς εδώ υποχωρούν οι διαδηλωτές, κατά πόδοση θα ακολουθούν πολυάριθμες δυνάμεις των ΜΑΤ. Η κατάσταση δεν είναι εύκολα ελέγξιμη, Λάμπρο, καθώς μέσα από τα στενά και προβάλλουν και διαδηλωτές κατά καιρούς πετύχουν κάποια αντικείμενα προς τους άνδρες των ΜΑΤ που προελάβουν προς τη Μεσογείον και στις νέες υποχωρούνε, ενώ βλέπουν να δημιουργούνται... Για να τους διαλύσουν μέσα στα στενά, Σωτήρη. Για να τους διαλύσουν μέσα στα στενά. Πέτρος Κουλούδης, κυρίες και κύριοι, και Παναγιώτης Αγκούρης, ο κάμεραμαν, μας δίνουν τις εικόνες από τα γραφεία, έξω τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Καλοί συνάδελφοι τρέχουν για να καλύψουν όλα τα γεγονότα, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να τελειώσει κάπως διαφορετικά. Τελείωσε άδοξα, Σωτήρη. Εννοώ ήταν ειρηνικά όλα τα πράγματα. Δηλαδή δεν προμείνει τίποτα από το πράγμα. Κάποια αντικείμενα από την πλευρά, αλλά εσύ, Σωτήρη, μου είπες και για μολότοφ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, έδωσε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις και με ρίψεις κοκτέιλ μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, προς τις κλούβες τρομάτων. Δεν νομίζω να υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί βγήκαν τόσο από τα γύρω στενά που ήταν κρυμμένοι, δεν τους είχαμε τηλεφθεί προηγουμένως, όσο και πίσω από τις κλούβες. Έγινε εκτεταμένη χρήση χημικών σε ένα διάστημα εδώ αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Και τώρα έχουμε ουσιαστικά άνθρωπο κυνηγητό στα γύρω στενά. Θα βλέπεις και από την εικόνα μας, Λάμπρο, και εσύ και τηλεθεατές μας, πολλούς φλεγόμενους κάδους κατά μήκος, κατά πλάτος και κατά μήκος μάλλον, της Μεσογείου, στο σημείο που βρισκόμαστε. Ναι, ξεκινάς από την πλευρά, από το κομμάτι εκείνο που είναι αστυνομία, και βλέπουμε κατεβαίνοντας εκεί όλοι οι κάδοι έχουν τυλιχθεί στις βλόγες. Προφανώς φεύγοντας οι άγνωστοι δράστες, τι να πω, έβαλαν φωτιά στους κάδους και απομακρύνθηκαν. Βέβαια, αστυνομία προσπαθεί να τους πρόξει τα ΜΑΤ, προσπαθεί να τους πρόξει στους γύρω δρόμους και να τους διαλύσουν, έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπω και κάποιες ομάδες νεαρών.
Ακριβώς λάβω να φεύγουν εκεί, ναι. Ότι τώρα όμως βγαίνει από την πάνω πλευρά της Μιχαλοπούπουλου, ουσιαστικά την πλευρά του Γουδίου, βλέπω να βγαίνει ένα οργανωμένο μπλοκ του Ανταρσία, ουσιαστικά έχει, ουσιαστικά διέφυγε της αστυνομικής παρουσίας, καθώς και πολλές δημιουργίες κινούνται προς την Βασιλίση, της οποίας και διέφυγε ή της αστυνομικής στο συγκεκριμένο σημείο και πάλι βγαίνουν σε μια απόσταση 200 μέτρα μπροστά από τα ΜΑΤ. Πρόκειται για οργανωμένο μπλοκ που δεν διασπάστηκε, Λάβρο, μετά την κρίση κοιμικό και τα επεισόδια. Μας αναπνέει τώρα, Πέτρο. Ναι, κάπως καλύτερα τώρα, ναι. Λάβρο. Φυσάκια αεράκι, σας το φέρνει όλο πάνω. Ναι, τουλάχιστον στο Σύνταγμα εκεί και στους γύρω δρόμους ξέρουμε να κινούμαστε και καλύτερα. Εδώ δεν έχουμε τόσο καλή χαρτογράφηση της περιοχής. Επομένως, λίγο μας έπιασε και εμάς εξ απρόπτου η εξέλιξη αυτή, γιατί δεν την περιμέναμε, κυρίως ως προς το πώς να διαφυλαχθούμε χωρίς να αποχωρήσουμε από το σημείο. Πολύ καλύτερα πάντως τώρα τα πράγματα. Να δούμε, ο Σωτήρη, ευχαριστώ Πέτρο. Σωτήρη, εσείς πίσω τώρα από το μπλοκ του Ανταρσία, έτσι δεν είναι? Οι οποίοι αποχωρούν ειρηνικά, όπως βλέπουμε και εμείς τα πλάνα, ε. Ακριβώς, Λάβρο, μπροστά, ουσιαστικά, από το μπλοκ του Ανταρσία, το οποίο κινείται με δύση φορά, δηλαδή προς το κέντρο της Αθήνας, δεν κινείται προς το σημείο που είχαν τοποθετηθεί οι αστυνομικές λούβες, και μέσω φλεγόμενων κάδων προχωρούν και κινούνται προς την πλευρά της Αθήνας. Τώρα εδώ πρέπει να είναι οι τελευταίοι διαδηλωτές, καθώς μετά την επίθεση που είδαμε από τη μία πλευρά και από την άλλη, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Είναι το γνωστό σκηνικό, δηλαδή όταν έχουμε την κορύφωση του δράματος ή του γεγονότος, κάτι συμβαίνει. Κάθε φορά το ίδιο σκηνικό. Λες και βγάζουν μια φωτοτυπία των γεγονότων και τη βλέπουμε... Λάβρο, αυτό που ακούμε τώρα είναι τα συστήματα από το οργανωμένο μπλοκ του Ανταρσία, που αποχωρεί. Θα αποχωρεί, κινείται μάλλον με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δεν αποχώρησαν όταν έγινε η αστυνομική επέμβαση στους γύρω δρόμους, αλλά κινούνται οργανωμένα και συντεταγμένα τώρα προς το κέντρο του Πατέρα. Αφήνω λιγάκι τον ήχο, Σωτήρη, να ακούσει και ο κόσμος τα συνθήματα, τελευταία συνθήματα της πορείας από τον μπλοκ του Ανταρσία, οι οποίοι αποχωρούν οργανωμένα, έτσι δεν είναι? Για να μην δεχτούν και την επίθεση των αστυνομικών. Ακριβώς έτσι, Λάβρο. Έχουμε και τα συνθήματα του διχασμού. Δεν λείπουν και αυτά. Δυστυχώς το παράδειγμα το δίνει το κοινοβούλιο μας. Αυτά ακούστηκαν ένθεν κακήθεν, ένθεν και ένθεν, συγγνώμη, μέσα από το βήμα της Ολομέλειας, πάνω από το βήμα της Ολομέλειας, τώρα μεταφέρονται και στους δρόμους. Και τούμπαλιν. Φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Μικρό το κακό, όχι βέβαια, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Αν δεν ξημερώσει. Αλλά και στους κάδους πλέον, γιατί έχουμε να αγοράσουμε κάδους. Τούτες σύρικες δεν έχουμε για τα νοσοκομεία. Πόσο μάλλον να ανανεωθεί ο στόλος του Δήμου. Και τι να ανανεωθεί, αφού δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Σε έχει στείλει στην ανεργία όλους η Τρόικα. Και οι σωτήρες του κράτους κατά το βήρουν απολύτωρα. Δεν τα λέω εγώ, σωτήρες εντός εισαγωγικών, όπως χαρακτήρισε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Βήρων Πολύδωρας. Στις προθήκες των βιβλιοπωλείων είναι ήδη το βιβλίο του. Δεν κάνουμε διαφήμιση στο βιβλίο, αλλά κάνουμε κουβέντα για τα όσα είπε για το σύστημα. Μα θα μου πει τώρα, ξύπνησε, δεν έχει σημασία. Εμείς πρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμά του, που ασκεί κριτική τόσο στους εγχώριους όσο και στους ξένους σωτήρες. Σωτήρη, να σου είπα σωτήρες, Σωτήρη, σώσε μας κι εσύ. Δίνοντάς μας τη... Ναι.
με το ξεσημείο το ότι το μεγάλο μπλοκ αυτό του Ανταρσία, στο οποίο συμμετέχουν και κάποιοι φοιτητικοί σύλλογοι, αποχωρεί όχι μόνο οργανωμένα και συντεταγμένα, αλλά και με ομάδες περιφρούρησης και από τις δύο πλευρές, καθώς υπάρχουν δημιουργήσεις των ΜΑΤ στα γύρω στενά, έχουν δημιουργήσει ένα κλειό. Γιατί είπαμε, Σωτήρη μου, η αστυνομία. Και αποχωρούν προς το κέντρο της Αθήνας. Με συγχωρείτε, ήθελα να πω ότι η αστυνομία είναι η εντολή να μην ανοιχτεί τίποτα. Είδε το είδαμε. Με τα πρώτα αντικείμενα χτύπησαν. Τέλος. Ειδικά τώρα αυτό το διάστημα. Δεν αφήνει καμία υπόνοια πλέον. Πρέπει να δείξει ότι είναι αυστηρά προσιλωμένη στο έργο της. Ήδη μετά από τα γεγονότα του Κερατσινίου, όπου στοιχεία, άτομα της, που συνδέονται όπως έδειξαν αργότερα τα δημοσιεύματα με τη Χρυσή Αυγή, πετούσαν πέτρες και έβριζαν χιδέα τους διαδηλωτές, οι οποίοι διατράνουν την αντίθεσή τους, ειρηνικά. Ήρθαν τα βίντεο, ήρθαν οι φωτογραφίες να τους διαψεύσουν και να δείξουν ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι τους πίσω από τους αστυνομικούς να πετάνε πέτρες στους διαδηλωτές, οι οποίοι ειρηνικά συνέχισαν την πορεία τους. Έτσι δεν είναι, στο Κερατσίνι. Σήμερα δεν θα επιτρέψουν τίποτα. Και μετά το μήνυμα Δένδια, ότι πρέπει να τελειώνουμε τα σταγονίδια της Χρυσής Αυγής, τόσο στους κόλπους αστυνομίας όσο και στους κόλπους στρατού, άλλο αν εμπλέκεται μετά και το λιμενικό, εδώ ανοίγει μια άλλη κουβέντα. Είμαστε τώρα στην οδό. Αυτή είναι η Φιδιππίδου. Ποια είναι αυτή, Σωτήρη? Φιδιππίδου πρέπει να είναι. Φιδιππίδου. Ακριβώς. Το τερματισμό της υγείων αρχή της Βασιλικής και της Μεχαλοκοπούλου. Λοιπόν, να κάνουμε μια αναγκαία διόρθωση, Λάμπρος, ότι ο κύριος διαδηλωτών μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων αποχώρησε προς το κέντρο της Αθήνας. Βλέπεις όλο αυτό τον όγκο που περνάει από μπροστά μου αυτή τη στιγμή και μπορώ να σου πω με κάποια βεβαιότητα ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της πορείας δεν αποχώρησε μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων. Ναι. Από την πάνω πλευρά, από την ΦΔΠ. Και τώρα που τα πράγματα έχουν ηρεμήσει κάπου στο συγκεκριμένο σημείο, συγγνώμη, Σωτήρη, αποχωρούν συντεταγμένα. Μπορείς να το τελευταίο, επειδή Σωτήρη, δεν ακούστηκες καλά, μπορεί να επαναλάβεις το τελευταίο αυτό που ήθελες να πεις, να διορθώσουμε κάτι, δηλαδή μπορείς να επαναλάβεις? Ναι, αυτό που έλεγα, Λάμπρο, είναι ότι ναι, μεν αρκετοί ήταν οι διαδηλωτές που μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων αποχώρησαν προς τα γύρω στενά, αλλά και προς τη Βασιλή της Σοφίας. Ένας σημαντικός όγκος όμως χιλιάδων διαδηλωτών. Ίσως και περισσότερο από 2.000 διαδηλωτών παρέμεινε στη Φιδιππίδου και αποχωρεί αυτή τη στιγμή συντεταγμένα με συνθήματα εν μέσω βεβαίως των φλεγόμενων κάδων. Άρα λοιπόν, Σωτήρη, αυτή είναι η τελευταία των διαδηλωτών. Μέχρι και τώρα ήταν έξω φωτογραφίες Χρυσής Αυγής, δεν κατάφερε να τους διαλύσουν τα επεισόδια και τα γεγονότα, παρέμειναν. Όπα, κάτι βλέπω πάλι. Στο μηχανάκι. Παναγιώτης Αγκούνης, κυρίες και κύριοι κάμεραμαν, και Σωτήρης Κουλούδης στον παλμό των εξελίξεων, λεπτό προς λεπτό. Να βλέπουμε και τους άνθρωπους των ΜΑΤ τώρα προσπαθούν να σπρώξουν τους διαδηλωτές, να επιταχύνουν το βήμα τους, ώστε να τελειώνουν με αυτή την ιστορία την απόψινή. Να έχουν και αυτό το κεφάλι του σύζυγο. Ναι, Σωτήρη. Λάμπρο. Τα βλέπουμε, Σωτήρη. Φωκίδος και Μεσογείων. Είμαστε, βλέπουμε τους διαδηλωτές, τα τελευταία τμήματα των διαδηλωτών να κινούνται με ταχύτητα. Συνοδευόμενα. Η αποχώρησή τους ήταν ομαλή μέχρι τώρα. Κάτι από αυτούς πετάνε και τις ομάδες περιφρούρησης. Πάντως, Σωτήρη, δεξιά της οθόνης μας και είναι ακόμα η ΚΑΔΗ. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό. Και δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, φαντάζομαι. Αποπνικτική θα είναι ατμόσφαιρα, καπνογόνα, μολότοφ. Ο λόγος που γίνεται αυτό, Λάμπρο, είναι ότι καθώς τους ακολουθούν με γρήγορο βήμα άνδρες. Ακούμε και τώρα στην Ιδονία χρήση φοβίδων πρώτου λάμψης από τους αστυνομικούς προς τους διαδηλωτές που κυνηγάζουν. Τώρα επιταχύνουν το βήμα τους οι δημιουργίες των ΜΑΤ που κινούνται, που ακολουθούν μάλλον με τον έντονο και βίαιο αυτόν τον τρόπο τους διαδηλωτές, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων πέρασε ειρηνικά προηγουμένως από τη Μεσογείο. Βλέπουμε τους άλλους στο μάτι να τους καταδιώκουν με ταχύτητα με αυτή τη στιγμή και να ακολουθούν και από άλλες δημιουργίες από την πλευρά, δηλαδή που ήταν προηγουμένως οι κλούβες προς τη Βασιλίση Σοφία. Η ζούγκλα, κυρίες και κύριοι, στον παλμό των γεγονότων, λεπτό προς λεπτό. Όλοι οι καλοί συνάδελφοι, η τεχνική αλλά και οι δημοσιογράφοι, μεταδίδουμε όλα όσα συνέβησαν και όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στο κέντρο της πρωτεύουσας που είχαμε το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, αλλά δεν είναι μόνο η Αθήνα, είπαμε σήμερα. Βόλος, Γιάννενα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Χανιά. Παντού είχαμε ειρηνικές
διαμαρτυρίες, ειρηνικές διαδηλώσεις. Βέβαια εδώ τα πράγματα ξέφυγαν λιγάκι απόψε, εδώ και μία ώρα περίπου, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Παρεξέκλειναν της πορείας τους, της ειρηνικής. Λίγο, τώρα το φως ημέρας θα δείξει κατά πόσο παρεξέκλειναν. Ακριβώς, ναι. Πολύ έντονη η οσμή των δακρυγόνων. Και ενώ και άλλες αστυνομικές δημιουργίες βγαίνουν από την πλευρά του. Και των κάδων που καίνε, Σωτήρη, και των κάδων. Δηλητήρια είναι αυτά τώρα. Και των κάδων που καίνε, τα σκουπίδια. Οι κάδοι που καίνε, φαντάζομαι ότι γίνονται σε Λαύρο. Αντίστοιχε εικόνες στην Εύρυθα και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη και στο Κερατσίνο. Οπότε και είχαμε πάλι εκτεταμένα επεισόδια για τον ίδιο λόγο. Τώρα βλέπω ότι οι διαδηλωτές έχουν σταματήσει στον. Έρχονται και τα περιοριστικά οχήματα, Σωτήρη, να σβήσουν του κάδου. Ναι, Λαύρο, να με βοηθήσει στην περιγραφή. Δεν γνωρίζω που βρίσκεται ο Νίκος ο Βακόβιος, όπου μας προσφέρει τη σημαντική αυτή η εικόνα. Ακολουθούμε λοιπόν τους διαδηλωτές. Άνθρωποι στο ΜΑΤ τους ακολουθούν και αυτοί. Όλο αυτό δεν γίνεται με ειρηνικό τρόπο, δυστυχώς. Κατά καιρούς νεαροί μέσα από τον κλειό των διαδηλωτών πετούν αντικείμενα, όχι διατηρήσει. Όχι για την κοινότητα, τουλάχιστον στην τελευταία ώρα. Να παίρνουμε λίγο στο τέλος να δούμε εκεί τις πυροσβέστες, λίγο τις πυροσβέστες να δούμε. Ναι, που τα πετούμε προς τους πάντες των ΜΑΤ. Η κίνηση πλέον Ελλάδα είναι η αντίστροφη από αυτή που έκανε η πορεία, δηλαδή κινούνται από την Μεσογείο προς τη Βασιλή της Σοφίας. Πάσε λίγο το φυσικό ήχο, Σωτήρη. Συνδεθήκαμε, κυρίες και κύριοι, και με την εκπομπή Τα Λέμε Όλα με τον Χρήστο Μαζάνη. Ένταση λοιπόν στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Την δίνει τώρα και ο καλός συνάδελφος στο πρόγραμμα του GR. Εμείς είμαστε ζωντανά από τη Μεσογείον. Εκεί έχει φωτογραφία της Χρυσής Αυγής όπου ξεκίνησαν τα επεισόδια και θα δούμε αν είναι μικρή ή μεγάλη έκταση. Καθώς το φως της ημέρας είναι αυτό που θα δείξει την πραγματική εικόνα. Δεν βιαζόμαστε. Πάντως όλα ξεκίνησαν σύμφωνα και με τους ρεπόρτερ της Ζούγκλας, οι οποίοι είναι σε όλα τα σημεία. Ξεκίνησαν όταν νεαροί, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, νεαροί που ήταν μέσα στους διαδηλωτές, πέτασαν κάποια αντικείμενα στους αστυνομικούς που απάντησαν, στους άντρες των ΜΑΤ που απάντησαν αμέσως. Σωτήρη, να ακούσουμε λίγο. Κάτι βλέπω εκεί πάλι. Λαμπρό. Ναι. Λαμπρό. Λοιπόν, οι διαδηλωτές σταμάτησαν και αξιοποιώντας την ομάδα περιφρούρησης με μέτωπο προς την Μεσογείο και προς τις λύσεις Σοφίας, σε μια απόσταση ούτε 2 μέτρων από τις πρώτες δημιουργίες των ΜΑΤ που τους καταδιώκουν. Να πούμε ότι συνοδεύουν από την πίσω πλευρά και βλέπω καπνούς στο βάθος τη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας, Βασιλής της Σοφίας, Κηφισίας και Μεσογείου. Πρέπει να έχουμε και στο σημείο αυτό επεισόδια και χρήση χημικών. Οι διαδηλωτές έχουν ακινητοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Οι αστυνομικοί έχουν σταματήσει και αυτοί δεν τους αποθούν. Θα το πούμε έτσι, στο Βασιλής της Σοφίας, κάτι συμβαίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπω καπνούς και βλέπετε και εσείς πολλούς καπνούς αλλά και φλεγόμενους κάδους σε όλο το μήκος. Αυτή πρέπει να είναι η Φιδιππίδου τώρα εκεί πάνω που βλέπουμε και τη φωτιά, Σωτήρη, που είναι στον άλλο κάδο. Καθώς η αστυνομία, η πυροσβεστική ένα κάδο σβήνει, 10 βλέπουν να ξεφυτρώνουν μπροστά μας. Ακριβώς. Ας να μιλήσει λίγο πάλι ο ήχος. Βλέπω τώρα λάμπρο τους αστυνομικούς από το συγκεκριμένο σημείο να πισωχνούν αρκετά μέτρα. Βλέπω τους ημιρίτες αδύνα το λέει να οπισωχωρήσουν καθώς. Για να ακούσουμε λίγο, Σωτήρη, για να ακούσουμε λίγο το φυσικό. Σε ευχαριστώ για την καλή δουλειά που κάνατε. Εσύ και ο Νίκος ο Βακούνδιος και ο Παναγιώτης Αγκούνης.
Βλέπουμε εδώ το λεγόμενο ΕΑΝΤΑ, είναι τα τελευταία αποκτήματα της πυροσβεστικής, τα οποία δεν είναι μόνο για να σβήνουν τις φωτιές, αλλά είναι και να σβήνουν τις φωτιές των ανθρώπων όταν αρχίζουν και ανεβαίνουν υπερβολικά, ζεσταίνονται πάρα πολύ εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, εξαιτίας των αυτών που βιώνουν, και τότε τις χρησιμοποιούν για να διώξουν από τα, από τα σημεία εκεί της, της οργής και της διαδήλωσης τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Ο ΕΑΝΤΑς, οι υδροφόρες. Ακριβώς, Λάμπρο, επαντή υδροφόρα, υδροβόλα μάλλον, οχήματα της αστυνομίας, που σε φτιάχνουν κατασκευαστεί για την καταστολή των διαδηλώσεων. Τώρα το βλέπουμε να αξιοποιούνται και για το σβήσιμο των πυρκαγιών, των Για αυτά έπρεπε να αξιοποιούνται, για τις φωτιές. Το ιδανικό, Λάμπρο, είναι αυτό. Βεβαίως, σου λέω, γιατί όταν τα προμηθεύσει η ελληνική αστυνομία, τα βλέπουμε τώρα σε λειτουργία, να σημαδεύουν τους κάδους απορριμμάτων που φλέγονται ακόμα και να δίνουν τις φωτιές με αστυνομική συνοδεία, ενώ παραμένουν οι διαδηλωτές. Λίγοι είναι πάντως, οι άλλοι πρέπει να τους έσπρωξαν από τη Βασιλή Σοφία. Το μπλόκο του Ανταρσία το έσπρωξαν από τη Βασιλή Σοφία, όπου και αποχώρησε ειρηνικά, αλλά ομαδικά και περιφρονημένα. Ο κύριος Όρκος Λάμπρο, ναι, έχει αποχωρήσει προς τη Βασιλή Σοφία. Παραμένουν λίγες εκατοντάδες διαδηλωτών, τις λίγες δεκάδες διαδηλωτών μάλλον, στη συμβολή τότε της Μεσογείων και της Βασιλής της Σοφίας. Οι αστυνομικές πλημμυρίες οπισθοχώρησαν κάποια μέτρα προκειμένου να μην δημιουργούνται εντάσεις και προκλήσεις. Βλέπω τώρα τα υδροβόλα, οχήματα της αστυνομίας έχουν ακινητοποιηθεί. Προφανώς περιμένουν εντολή για να κινηθούν προς τους κάδους απορριμμάτων. Αρκετά τα πίνοδο φράγματα, Λάμπρο, σε πολλούς κεντρικούς και μη δρόμους στους απελόκηπους. Αυτό είναι λοιπόν το αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα από το Σύνταγμα. Στην αρχή είχαμε ενημερωθεί ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη συγκέντρωση, για μια μεγάλη συγκέντρωση που θα έστειλε ένα μήνυμα από άκρου εις άκρου της χώρας. Στη συνέχεια μας ενημέρωσαν ότι θα γίνει πορεία διαμαρτυρίας και μάλιστα θα φτάσει μέχρι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείο. Έτσι και έγινε. Είμαστε σχεδόν 3 ώρες στον αέρα. Να ευχαριστήσω και τους καλοσυναδέλφους όλους. 3 ώρες στον αέρα λοιπόν. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το Σύνταγμα και έφτασαν μέχρι τη Μεσογείο, και εκεί που φώναζαν συνθήματα έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, ξαφνικά μια ομάδα νεαρών πέταξε κάποια αντικείμενα στους αστυνομικούς των ΜΑΤ, που ανταπέδωσαν, και μετά είδαμε τις εικόνες που μας περιέγραψαν οι συνάδελφοι, αλλά και εμείς που βλέπουμε στους δέκτες μας από τους τεχνικούς κάμεραμαν και καλούς συναδέλφους της Ζούγκλας. Λεπτό προς λεπτό λοιπόν, αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Δεν ξέρω αν να το χαρακτηρίσω ότι τελείωσε κάπως άδοξα, γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό, μπορεί ο κόσμος να είχε μείνει ακόμη εκεί, στα γραφεία, μπας και ακουστεί η φωνή του, ακόμη και από τους ανθρώπους της Χρυσής Αυγής. Καθώς όλοι πλέον πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να δούμε τι γίνεται με το θέμα της βίας, το θέμα του ρατσισμού και το θέμα του φασισμού. Θα μου πει τώρα, Χρυσή Αυγή, δεν μπορεί να ερμηνεύσει τέτοια τέτοια. Α, θα δούμε. Όταν οργή λαού, φωνή λαού, οργή Θεού. Ναι. Αυτό. Σωτήρη. Χάψα κι εγώ τώρα μετά από το... Σωτήρη, αρχίζει να ηρεμεί η κατάσταση. Αρχίζει να ηρεμεί η κατάσταση. Βλέπουμε το σχέδιμα των διαδηλωτών. Φωνή λαού, οργή Θεού. Με την ομάδα περιφρούσης να κινείται με βήματα προς τα πίσω, προκειμένου να διατηρείται αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα, να κινούνται προς την Αλεξάνδρα, όχι προς τη Βασιλή της Σοφίας, όπου αποχώρησαν προηγουμένως άλλοι διαδηλωτές, αλλά προς την προσυλλοφόρο Αλεξάνδρας, ακολουθούμενοι από πολύ πολύ κοντινή απόσταση από τουλάχιστον 4 δημιουργίες των ΜΑΤ. Πρόκειται το μπλοκ αυτό, Λάμπρο, να σου πω ότι είναι η αναρχοσυνδικαλιστική πρωτοβουλία των συνάντων, με το πανό το οποίο λέει ο φασισμός είναι γάγκρινα, του ξυριζώνει και σε σκοτώνει. Πάντως, εκ πρώτης όψεως ή μάλλον από τα πλάνα που βλέπουμε όλη αυτή την ώρα, δεν διαπιστώσαμε χτυπήματα σε καταστήματα, έτσι δεν είναι, σε βιτρίνες και τέτοια. Παρά αυτό που βλέπουμε είναι κάδοι απορριμμάτων. Εκτός από μια τράπεζα στο σημείο εδώ που βρισκόμαστε, που έσπασαν την προηγουμένη βεβαίως πόρτα της και το ATM, τη Βολή των Αγών Βασιλικής Σοφίας και της Ουσίας. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιες ζημιές και σε υποκαταστήματα τραπεζών, αλλά κυρίως σε κάδους απορριμμάτων με τη φωτιά που βάζουν. Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει προς το παρόν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Τα το ευχόμαστε και ελπίζουμε. Αυτά
ίσως έρθει σε κάποια άλλη φάση. Τώρα, εμείς αυτό που κάναμε ήταν να καλύψουμε λεπτό προς λεπτό όλα τα γεγονότα από τις 6 το απόγευμα στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Η μέρα ξεκίνησε από το μεσημέρι, στη μία, όταν φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές συγκεντρώθηκαν πάλι έξω από την πλατεία Συντάγματος, φώναξαν συνθήματα και παρακολούθησαν μία συναυλία στην μνήμη του 34χρονου Παύλου Φίσα, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα πριν από 8 μέρες από μαχαιριά χρυσαυγίτη του Γιώργου Ρουπαγιά. Τα κόμματα σήμερα έκαναν έκκληση, όπως είχε σε έκια δηλαδή, για μια ειρηνική αλλά μαζική πορεία. Ίσως κάποιοι πούνε ότι θα μπορούσε να είναι και περισσότερος κόσμος. 5.000 άτομα κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους της πρωτεύουσας με το σύνθημα «Δεν θα περάσει ο φασισμός», αλλά και το «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί». Είδαμε το πανό ακριβώς στην κεφαλή της πορείας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Γιάννενα, Βόλος, Ηράκλειο, Κατερίνη, Χανιά. Και εκεί οι πολίτες βγήκαν στον δρόμο και είπαν πως δεν θα περάσει ο φασισμός, πως δεν θα ανεχτούμε άλλες τέτοιες δολοφονίες, άλλα τέτοια φαινόμενα ρατσιστικής βίας. Η Ζούγκλα ήταν κοντά σας από τις 6 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω τους καλούς συναδέλφους. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα πάμε να δούμε, να κάνουμε και μια τελευταία γύρα εκεί στο πεδίο των μαχών που εξελίχθηκε πριν από λίγο. Τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα τώρα και να δούμε πώς κλείνει η βραδιά μας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Έκτακτη επικαιρότητα από την τηλεόραση της Ζούγκλας με τους καλούς συλλαδέρφους. Ήμασταν σήμερα για να καλύψουμε τα γεγονότα όλα στην πρωτεύουσα, στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο και στην πορεία διαμαρτυρίας, η οποία κατέληξε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείο. Μια πορεία που δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς εκεί που λέγαμε ότι όλα είναι ειρηνικά, ξαφνικά είχαμε χτυπήματα από ομάδα των ΜΑΤ και ομάδα διαδηλωτών, με αποτέλεσμα κάποιοι κάδοι να τυλιχτούν στις φλόγες. Αστυνομία με δακρυγόνα και καπνογόνα προσπάθησε να αποθήσει τους διαδηλωτές. Οι περισσότεροι βέβαια έφυγαν ειρηνικά αφού φώναξαν συνθήματα έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Σωτήρης, ναι, Σκουλούδης. Βρισκόμαστε στην Κηφισίας. Σωτήρη, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αποπνικτική ακόμη ατμόσφαιρα. Λάμπρος, πόσα ρίξανε. Όμως... αρκετά, τα βλέπουμε και στο δρόμο τα κινητά. Να σου πω λοιπόν ότι είχαμε επέμβαση της ομάδας Δέλτα. Βρίσκονταν και αυτοί οι μοτοσυκλιστές της αστυνομίας, η ειδική αυτή δύναμη που χρησιμοποιείται σε διαδηλώσεις και για να επιμένει όπως έκανε και σήμερα. Και είμαστε στην λεωφόρο Κηφισίας, 200 μέτρα πριν από το λεωφόρο Αλεξάνδρας, κοντά στο ξενοδοχείο Τρέσβιτερ. Εδώ υπάρχει μια πολυμελής ομάδα άνδρες. Της ομάδας Δέλτα, αυτό, Σωτήρη, αυτό το κομμάτι εκεί έχει, διακοπή βεβαίως. Και στα δύο ρεύματα ή ένα ρεύμα. Και στα δύο ρεύματα προς το παρόν. Λάμπρο, βλέπω κάποια οχήματα στο βάθος.
Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να δίνονται οι δρόμοι στην κυκλοφορία. Στο σημείο λοιπόν αυτό, Λάμπρο, υπάρχουν άνδρες της ομάδας Έλα, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή ενός διαδηλωτή, ο οποίος κινούνταν στο συγκεκριμένο σημείο με ποδήλατο. Έχει δημιουργηθεί ένας αστυνομικός κλειός γύρω του. Υπάρχουν και κάποιοι πολίτες εδώ οι οποίοι αναρτήθηκαν και συνέλαβαν το συγκεκριμένο διαδηλωτή. Να πούμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία των διαδηλωτών αποχώρησε διαμέσου της Βασιλής Σοφίας αλλά και οι τελευταίοι μέσα του χώρου Αλεξάνδρας μετά τα εκτεταμένα αυτά επεισόδια ρήψης μολότοφ αντικειμένων εκτεταμένη χρήση χημικών από την αστυνομία. Τώρα στην Κηφισία, όπου δεν έχει άγγιση ακόμα κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, υπάρχουν μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δέλτα για να βρίσκονται εδώ σταματημένοι και να ασχολούνται με τη μία προσαγωγή που κάνει στο συγκεκριμένο σημείο Λάμπρο. Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση πρέπει να είναι ήρεμη στους γύρω δρόμους. Βεβαίως τώρα βλέπουμε και πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία σβήνουν και τις τελευταίες φωτιές που τοποθετήθηκαν σε κάποιους απορριμμάτων. Να ευχαριστήσουμε, Σωτήρη, και τους τηλεθεατές, οι οποίοι παρέμειναν σήμερα κοντά μας για τρεις ώρες, πραγματικά. Εκεί ήταν και χιλιάδες για μια ακόμη φορά. Γι' αυτό και η ζούγκλα πάντα είναι σε όλα τα γεγονότα. Λεπτό προς λεπτό για να καλύψει οτιδήποτε συμβαίνει όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας. Ευχαριστούμε πραγματικά τους ανθρώπους που επέλεξαν και σήμερα να ενημερωθούν από τη ζούγκλα. Οι καλοί συνάδελφοι είναι εκεί στα μέτωπα της πορείας, της διαδήλωσης και μάλιστα μπόρεσαν και μας έδωσαν όχι μόνο εικόνες αλλά και ένα πολύ πολύ καλό, θα έλεγα, ρεπορτάζ διαφωτιστικό. Είναι η πορεία που ξεκίνησε από τις 6 το απόγευμα από το κέντρο του Συντάγματος. Καλύφθηκε από τον Σωτήρη Σκουλούδη και Πέτρο Σιδερέα και τους καλούς συναδέρφους Παναγιώτη Σαγκούνη και Νίκο Βακούνδιο. Λεπτό προς λεπτό λοιπόν, τρεις ώρες είμαστε αέρα κοντά σας και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας προτιμήσατε. Να πάω και λίγο στον Πέτρο Σιδερέα να δούμε τι εικόνα. Πέτρο, εσύ τώρα έχεις την πιο ήρεμη εικόνα εκεί, καθώς εμείς η εικόνα των ΜΑΤ που βλέπουμε εμείς τώρα εδώ από τη Μεσογείο φτάνει για να πούμε ότι δεν είναι ήρεμη κατάσταση. Όταν υπάρχουν τα ΜΑΤ δεν υπάρχει ηρεμία. Είμαστε σε εγκρήγορση, αυτό εννοώ. Πέτρο, είσαι πιο χαλαρά εσύ. Έφαγες τα δακρυγονάκια σου, έφαγες τα καπνογόνα, απόψε δεν έχεις ανάγκη για φρούτο, ναι. Λοιπόν, όση ώρα συνομιλούσατε με τον Σωτήρη το Σκουλούδη για το μέτωπο το οποίο υπήρχε στην Λεωφόρο Μεσογείων, εγώ βρισκόμουν στην παράλληλη στη Βασιλής Σοφίας, όπου υπήρχε ένα δεύτερο μέτωπο μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, οι οποίοι ήταν και διαδηλωτές που αποθήθηκαν πρώτοι από το σημείο του προορισμού των γραφείων της Χρυσής Αυγής, και τώρα έχω φτάσει και εγώ στο σημείο όπου έγινε η σύλληψη για την οποία σας μιλούσε νωρίτερα ο Σωτήρης Κουλούδης, και όλα αυτά αφού ακολούθησε για λίγο την συντεταγμένη αποχώρηση μπλοκ διαδηλωτών μέσω της Αλεξάνδρας, η οποία έγινε συνοδεία ισχυρών δυνάμεων των ανδρών. Τον ΜΑΤ έφτασα μέχρι την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στη συνέχεια επέστρεψα προς τα πίσω. Πάντως τώρα σιγά σιγά δίνεται στην κυκλοφορία και η Λεωφόρος Κηφισίας, το ένα τουλάχιστον ρεύμα της Ανώνου προς τα βόρεια προάστια. Ακριβώς έχει ήδη δοθεί και υπάρχει μια αραιή κυκλοφορία. Είναι στο ύψος της Αμερικάνικης Πρεσβείας εκεί, γιατί βλέπω ότι πηγαίνουν στη Σούτσου. Αν είναι αυτή. Όχι, είναι ακριβώς στο President, ουσιαστικά το ξενοδοχείο. Α, στο President. Ναι. Στο President. Πάντως υπάρχει ένα κομμάτι διαδηλωτών ακόμη παραμένει στον δρόμο. Το οποίο φεύγει προς τα κάτω, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένα το οποίο κινείται προς το κέντρο. Έχει φύγει εδώ και αρκετή ώρα. Είναι αυτό που σου έλεγα εγώ νωρίτερα. Ναι. Ότι κινούνταν από τη Βασιλής Σοφίας. Πρέπει να έχει φτάσει σχεδόν στο Χίλτον, υπολογίζοντας το βάσει τι ώρα έφυγαν αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι που διασχίζει την Λεωφόρο Αλεξάνδρας με πλήρως, αν θέλεις, ειρηνικές διαθέσεις. Απλώς αποχωρούν από το σημείο συντεταγμένα. Πέτρο Σιδερέα, σε ευχαριστήσω. Πάμε και στο Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, έχεις τον τελευταίο. Είχες τον πρώτο σήμερα και τελευταίο λόγο. Ο Πέτρος είχε το δεύτερο και εγώ τον τρίτο. Βέβαια, εγώ σας είπα να παρεμβαίνετε ανά πάσα στιγμή. Περιμένατε εμένα. Ανά πάσα στιγμή. Λάμπρο, όχι τίποτα περισσότερο. Προς το παρόν, με πρεσβευτικά οχήματα καθώς και οχήματα του Δήμου κινούνται στους γύρω δρόμους για να καθαρίσουν ουσιαστικά να θανατώσουν τη ζημιά. Πάντως, Σωτήρη, με συγχωρείτε, διακόπτω. Σωτήρη, πίσω στα γραφεία της Μεσογείων εκεί, στα γραφεία της Χρυσής Αυγής Μεσογείων δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουν φύγει όλοι, έτσι δεν είναι? Θα το διαπιστώσουμε στη συνέχεια. Ναι, αυτό, ναι.
ότι δεν υπάρχει λόγος να βρίσκονται εκεί αστυνομικοί. Πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη βρίσκεται στους κύριους δρόμους. Ακόμα αποκλεισμένη η λεωφόρος Αλεξάνδρας από το ξεκίνημά της μέχρι στη γενική αστυνομική διεύθυνση. Σιγά σιγά δίνονται στην κυκλοφορία οι γύρω δρόμοι. Πολλή δουλειά για τα συνεργεία καθαρισμού και για την πυροσβεστική. Δυστυχώς μια καθόλου ειρηνική πορεία που ξεκίνησε από το Σύνταγμα τερματίστηκε με εκτεταμένα επεισόδια και χρήση χημικών. Τώρα να σου πω ότι αν μπορούμε να μείνουμε λίγο ακόμα μαζί, καθώς κινούμαστε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, βλέπω αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Ναι, κοίταξε τι γίνεται εκεί. Κοίταξε τι γίνεται εκεί και να κλείσουμε. Θα σου πω αν συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, ας ελπίσουμε να κλείσουμε ευχάριστα, να μην συμβεί τίποτα, Σωτήρη. Γιατί βλέπω ότι έχει δοθεί και έχει δει και ένα ρεύμα της κυκλοφορίας εκεί. Οπότε τα πράγματα αρχίζουν και ομαλοποιούνται. Και αυτό είναι ευχάριστο. Βέβαια, θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε κλείσει και λίγο και καλύτερα αυτή η βραδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, 5.000 κόσμος είπαμε, κατά γενική εκτίμηση των ρεπόρτερ της ζούγκλας, δική μου και της αστυνομίας. Κάπου εκεί υπολογίζουμε 5.000-4.500 κόσμος κατέβηκαν σήμερα στον δρόμο για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο και να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν θα περάσει η βία και με σύνθημα δεν θα περάσει ο φασισμός και ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί. Στη μνήμη λοιπόν του 34χρονου. Λαύρο, πριν κλείσουμε λίγο ακόμα, λίγο χρόνο δώσ' μου, ακόμα καθώς υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις λίγα μέτρα πριν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής Στυλοφόρου Αλεξάνδρας, θα σου πω σε πολύ λίγο, Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν συγκεντρωμένοι στο συγκεκριμένο σημείο. Το βλέπουμε, Σωτήρη, το βλέπουμε εμείς, το βλέπουμε. Ναι, δεν ξέρω, έχουμε εικόνα. Βλέπουμε και να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τους τηλεθεατές της ζούγκλας. Εμείς θα είμαστε εδώ για να καλύψουμε ανά πάσα στιγμή να χρειαστεί με έκτακτη επικαιρότητα όλα τα γεγονότα που θα συμβούν, να μην συμβούν βέβαια λέμε, να, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά, όσο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή. Είπαμε αντιφασιστικό συλλαλητήριο και πάνω απ' όλα να σημειώσω με αυτό ότι σήμερα οι Έλληνες πολίτες έστειλαν μήνυμα από άκρο εις άκρο της χώρας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντιφασιστικό συλλαλητήριο αλλά και στη μνήμη ενός 34χρονου παιδιού που τόσο άδοξα έφυγε, το Παύλο Φύσα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και μείνετε στη ζούγκλα και αν χρειαστεί εμείς θα είμαστε με ρεπορτάζ, ειδήσεις και γεγονότα κοντά σας. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε.